Για το ρεπορτάζ του Αληθές, πάμε να δούμε μια καραμπινάτη περίπτωση ολιγορίας των επίσημων αρχών που αφορά μάλιστα ένα από τα πολυσυζητημένα πρόσωπα των ημερών. Ο Αντένα αποκαλύπτει αυτό που θα ακούσετε από τον Γιώργο Καραϊβάς. Γιώργο. Αποκαλύπτουμε λοιπόν για έναν από τους φερόμενους ως βάπτους βασικούς πρωταγωνιστές αυτού του σκανδάλου που συγκλονίζει και την κοινωνία και τον πολιτικό κόσμο. Και ενώ πέρσι για αυτόν τον Οκτώβριο του 2011 για τον κύριο Γιάννη Καρούζο το εφετείο Πειραιά είχε εκδώσει μια μετάκλητη καταδικαστική απόφαση 8 ετούς κάθειρξης για μη καταβολή κατά εξακολούθηση ΦΠΑ, αυτή η απόφαση πήγε στην αστυνομία στις 25 Σεπτεμβρίου. Επαναλαμβάνουμε για να γίνει κατανοητό, καθώς μπαίνουμε από ό,τι καταλαβαίνεις Μαρία στον αστερισμό του παραλόγου, η απόφαση αυτή εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2011 και στην αστυνομία έφτασε καθαρογραμμένη στις 25 Σεπτεμβρίου. Και εδώ λοιπόν μπαίνουμε στον αστερισμό των απίστευτων συγκυριών, καθώς 25 Σεπτεμβρίου συμπίπτει με δύο ημέρες μετά την αποκάλυψη από τη Real News του σκανδάλου. Τότε ευαισθητοποιήθηκαν λοιπόν. Μάλιστα. Τότε λοιπόν και η αστυνομία με το που πήρε τα δικαστικά έγγραφα τα καταχώρησε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων αναζήτησης του επιχειρηματία και φυσικά αυτά διαβιβάστηκαν σε όλες τις αρμόδιες αρχές και στις πύλες εξόδου. Ταυτόχρονα το τμήμα αναζητήσεων της ασφάλειας αλλά και διάφορες τοπικές υπηρεσίες ασφάλειας όπως της Λιφάδας εδώ που βρισκόμαστε απέναντι ακριβώς από το τελευταίο ή μάλλον ένα από τα τελευταία σπίτια και γραφεία του κυρίου Καρούζου, έγιναν διάφορες έρευνες από αστυνομικούς ασφάλειας και του τμήματος αναζητήσεων και όπως είναι φυσικό δεν βρήκαν τίποτα. Και το λέμε όπως είναι φυσικό γιατί οι πολλοί βουλευτές τις προηγούμενες ημέρες έλεγαν ότι ο κύριος Καρούζος έχει θεαθεί κατ' επανάληψη σε διάφορες σουίτες ακριβών ξενοδοχείων. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα σπίτια τα οποία ερευνήθηκαν, ένα εδώ στην Γλυφάδα, ένα στην περιοχή του Ελληνικού σε κοντινή απόσταση από εδώ και κάποια άλλα γραφεία στην οδό Αγίου Μελετίου, δεν υπήρχε απολύτως τίποτα, κανένα ίχνος. Ακόμα και τα ονόματα είχαν αφαιρεθεί από τα θηροτηλέφωνα. Και μια τελευταία πληροφορία του Αντένα Μαρία, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έχει βρεθεί και έχει δεσμευτεί σε ελληνική τράπεζα λογαριασμός του κυρίου Καρούζου, που οι πληροφορίες σημειώνουν ότι περιέχει το ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Πολύ σημαντικές οι αποκαλύψεις, τα συμπεράσματα είναι των πολιτών.